Είμαστε με τον ειδικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα Λατινικής Αμερικής, Ιάσονα Πιπίνη, με καταγωγή από το Μεσότοπο. Κύριε Πιπίνη, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια έντονη δραστηριότητα. Αυτό προβινεί κάτι σε πολιτικό επίπεδο? Νομίζω ότι είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κάποιος για πιθανά ψηφοδέλτια βουλευτικά ή οτιδήποτε άλλο στη Λέσβο. Οπότε και για μένα προφανώς είναι πολύ νωρίς για να πω αν θα είμαι υποψήφιος στη Λέσβο ή όχι. Είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει και το ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πιθανότητα να εμπλακώ στη διαδικασία αυτή. Εγώ πάντα βέβαια ασχολιόμουν και προσπαθούσα και τα προηγούμενα χρόνια ίσως περισσότερο διακριτικά να ασχολούμαι με τα θέματα της Λέσβου, να τα προωθώ ακόμη και με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Προσπαθούσα πάντα να προβάλλω και τα θετικά στοιχεία. Γιατί δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό και θεωρώ και σήμερα ειδικά ότι πρέπει να προβάλλουμε τα θετικά σημεία, πόσο μάλλον σήμερα πλέον που το προσφυγικό αποτελεί παρελθόν, τουλάχιστον στην εκδοχή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια και που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη. Στο βαθμό που μπορώ, ναι, θέλω να συμβάλλω στην επίλυση προβλημάτων, να συμβάλλω στην προώθηση του νησιού με οποιονδήποτε τρόπο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι υποκαθιστώ τους θεσμικούς φορείς. Είναι διακριτή η ρόλη νομίζω. Προσπαθώ στο βαθμό που μπορώ να συμβάλλω και εγώ προς όφελος του νησιού. Ποια είναι η σχέση σας με τη Λέσβο και ποιες παρεμβάσεις έχετε κάνει μέχρι τώρα για αυτήν? Εγώ κατάγομαι από το Μεσότοπο της Λέσβου, γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά όλα μου τα καλοκαίρια ζωής μου τα πέρασα στο Ταβάρι, στη Σκάλα Μεσοτόπου. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μέρος, σας λέω ότι συνέχεια βρίσκομαι εδώ και ήδη έχω κάνει κάποιες προτάσεις που αφορούν και το άνοιγμα του τουρισμού και θα σας πω και σε σχέση και με τη Λατινική Αμερική που είναι το αντικείμενό μου στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά επίσης θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν πολλές παρεμβάσεις και σε άλλους τομείς. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματίες του νησιού και έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης και εκεί νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση του προβλήματος, δηλαδή να δούμε τις πραγματικές επιπτώσεις, σε ποιες περιοχές, ποιοι τομείς και σε τι ποσοστό πλήγησαν και ποιοι επαγγελματίες πλήγησαν. Και αυτό θα μας βοηθήσει για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Εγώ έχω να πω ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Λέσβο. Πραγματικά ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το νησί. Αυτό το βρίσκω αναμφισβήτητα θετικό, οποιοδήποτε και αν ήταν Πρωθυπουργός. Αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον. Ο κύριος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται πολύ για να επιληθούν προβλήματα και ήδη έχουν γίνει πάρα πολλά. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, ήδη προχωράνε και πάρα πολλά έργα. Τα οποία βέβαια γίνονται και μέσω της περιφέρειας. Ένα σημαντικό το οποίο οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε είναι ότι αποσυμφορήθηκε η Λέσβος από το πρόβλημα που υπήρχε με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αυτό είναι το κλειδί που μπορεί να μας βοηθήσει για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού. Πρέπει πλέον να φύγουμε από την κουβέντα του μεταναστευτικού. Δεν υπάρχει λόγος πλέον να γίνεται, να επικεντρώνεται εκεί η συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε κάτω από το χαλί, δεν λέω αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον να το αφήσουμε πίσω μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι προτάσεις για την ανάπτυξη της Λέσβου. Να φύγουμε λίγο από το κομμάτι της Λέσβου, να πάμε σε εκείνο της Λατινικής Αμερικής. Ποιες είναι οι σχέσεις με τη Λατινική Αμερική? Εγώ καταρχήν έχω καταγωγή από τη Λατινική Αμερική. Είμαι ο μισός Περουβιανός, είναι η μητέρα μου από το Περού. Έχω γράψει 3 βιβλία, δοκίμια, για την πολιτική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Έχουν εκδοθεί όλα από τις εκδόσεις Κέδρος. Έχω κάνει 3 ντοκιμαντέρ. Επίσης και στο κομμάτι των σπουδών μου, το μεταπτυχιακό μου το έκανα στην Ισπανία, είναι Λατινοαμερικάνικες σπουδές. Και τώρα κάνω και το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τη Λατινική Αμερική, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα, τα οποία πολλά συνδέονται και με τη Λέσβο. Ουσιαστικά δουλεύουμε σε 3 τομείς περισσότερο, στον πολιτικό τομέα, δηλαδή να αναβαθμίσουμε τις πολιτικές μας σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και αυτό μας ωφελεί. Γιατί είναι πολύτιμοι σύμμαχοι και έχοντας επίσης και τις διαφορές με την Τουρκία και επειδή υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα φτάσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε διεθνείς οργανισμούς, μας ενδιαφέρει η ψήφος των Λατινοαμερικάνων. Είναι ισότιμη ψήφος. Μέχρι τώρα καμία κυβέρνηση δεν είχε δουλέψει το κομμάτι της Λατινικής Αμερικής, ήταν μια άγνωστη περιοχή για μας. Κακώς. Ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει πει ότι είναι μια προτεραιότητα για μας η αναβάθμιση των σχέσεων με την Λατινική Αμερική.
Επίσης, το κομμάτι του εμπορίου, το πώς μπορούμε να εξάγουμε περισσότερα προϊόντα στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, εκεί μπορεί να εμπλακεί και η Λέσβος. Υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι ευπαθή, γαλακτοκομικά, που μπορούν να εξαχθούν σε μεγαλύτερες ποσότητες στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει το ελαιόλαδο. Εγώ πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, επέστρεψα από μια περιοδία που έκανα στη Λατινική Αμερική. Συνάντησα υπουργούς κυβερνήσεων και μίλησα για το ελαιόλαδο της Λέσβου. Μίλησα με υπουργούς τουρισμού, με υπουργούς εξωτερικών. Τους μίλησα για τα προϊόντα της Λέσβου. Θεωρώ ότι πρέπει να το δούμε και το κομμάτι αυτό. Και μετά είναι και το κομμάτι του τουρισμού. Μεγαλόπνοο σχέδιο, αλλά είναι ρεαλιστικό. Πώς δηλαδή μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες από τη Λατινική Αμερική και να εντάξουμε και τη Λέσβο σε αυτό. Μέχρι την προ-πανδημίας περίοδο, η Ελλάδα είχε περίπου 200.000 τουρίστες από τη Λατινική Αμερική, κυρίως Αργεντινή, Βραζιλία. Αυτό τον αριθμό θέλουμε να τον διπλασιάσουμε. Πριν από λίγες εβδομάδες, τη Μαδρίτη άνοιξε γραφείο ο ΕΟΤ με στόχο την αγορά της Λατινικής Αμερικής. Από εκεί μπορούμε να δουλέψουμε αρκετές χώρες. Έχει ενισχυθεί και η αεροπορική σύνδεση ήδη από πέρυσι με τη Λατινική Αμερική, με στάσεις στη Μαδρίτη. Και εκεί, επειδή οι Λατινοαμερικάνοι έχουν διακοπές καλοκαιρινές όταν εμείς έχουμε χειμώνα, δηλαδή το Γενάρη, πολλοί Λατινοαμερικάνοι έχουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μπορούν να επιλέξουν τη Λέσβο να έρθουν. Δεν είναι απαραίτητα δηλαδή ότι θα θέλουν τον ήλιο και τη θάλασσα του καλοκαιριού. Μπορεί να έρθουν εδώ γιατί υπάρχει ο γεωτουρισμός, υπάρχει ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός, ο πολιτιστικός. Υπάρχουν πολλά είδη τουρισμού που η Λέσβος τα διαθέτει και μπορεί να προσελκύσει κόσμο. Είναι κάτι βέβαια το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει άμεσα, δηλαδή δεν είναι ένα σχέδιο που μπορεί να υλοποιηθεί του χρόνου. Και με δεδομένο τους περιορισμούς της πανδημίας και δεν ξέρουμε και πώς θα λειτουργήσει. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το δουλεύουμε. Ήδη έχουμε αρχίσει να το δουλεύουμε και θεωρώ ότι μπορεί να αποδώσει. Και εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ να εντάξω και τη Λέσβο σε αυτό. Στο πρόσφατο δελτίο τύπου που μας κοινοποιήσατε, κάνατε αναφορά για τη συνάντησή σας με τον Υφυπουργό κύριο Αμυρά και για το ζήτημα ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών στο νησί μας. Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό? Νομίζω ότι η Λέσβος έχει έναν θησαυρό. Ο θησαυρός αυτός λέγεται γεωπάρκο. Η λύση του προβλήματος για τη Λέσβο, η αναμόρφωση της Λέσβου, περνάει μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού. Η ανάδειξη του γεωπάρκου, ακόμη περισσότερο, θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα πρόγραμμα το οποίο δρομολογεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, είναι για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, στο οποίο πιστεύω ότι η Λέσβος πρέπει να ενταχθεί οπωσδήποτε και αυτό ζήτησα και από τον κύριο Υφυπουργό. Είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει πάρα πολύ τη Λέσβο. Εντάσσονται μέσα και τα ορνηθοπαρατηρητήρια που τη Λέσβο την αφορά πάρα πολύ. Άμεσα. Υπάρχουν και οι ποδηλατικές διαδρομές. Επίκεντρο όμως όλων αυτών θεωρώ ότι πρέπει να είναι το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Αυτό αναμένεται να ξεκινήσει να υλοποιείται από τα τέλη του φθινοπόρου. Θεωρώ και ζήτησα και αυτό από τον Υφυπουργό ότι η Λέσβος πρέπει να ενταχθεί σε αυτό. Ήδη έχουν γίνει αρκετά πράγματα και σε σχέση με το γεωπάρκο, γιατί και εγώ πέρυσι είχα εισηγηθεί, ήταν μια δική μου πρωτοβουλία να έρθει εδώ ο κύριος Αμυράς και η κυρία Ζαχαράκη, οι υπουργοί, για να επισκεφθούν και το απολιθωμένο δάσος και να δρομολογηθούν κάποιες παρεμβάσεις. Ήδη γίνονται πολλά. Και μάλιστα τώρα ανακοινώθηκε και η χρηματοδότηση με 120.000 ευρώ, ειδικά για το γεωπάρκο της Λέσβου, που αφορά την σήμανση, μάλιστα την application, το οποίο θα γίνει διάνοιξη επίσης μονοπατιών. Πρέπει να δώσουμε βάση. Είναι ένας θησαυρός, πρέπει να τον ανοίξουμε και να τον δει όλος ο κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γιατί αυτό θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τουρισμού και κατ' επέκταση στην αναμόρφωση της Λέσβου. Στα δελτία τύπου που μας κοινοποιείτε έχετε στο επίκεντρο την ανάπτυξη της Λέσβου. Πού θεωρείτε ότι υστερεί η Λέσβος και ποιες θα είναι οι δικές σας προτάσεις που θα υποβάλλετε στον Πρωθυπουργό προκειμένου να αντιστραφεί αυτό το κλίμα? Ένα μεγάλο ζήτημα, και επανέρχομαι σε αυτό, είναι ο τουρισμός. Πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασμός της τουριστικής προβολής του νησιού. Πρέπει να επανασυστήσουμε το νησί και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παρότι πλέον έχει αποσυμφορηθεί το νησί και αυτό έγινε βάση σχεδίου, δεν έγινε στην τύχη, με βάση σχέδιο που ακολούθησε δηλαδή η κυβέρνηση. Υπάρχει μια πληγή ανοιχτή του μεταναστευτικού στη Λέσβο και σε αυτό πρέπει να εργαστούμε ακόμη περισσότερο. Μια πρόταση την οποία θα την εισηγηθώ στην κυβέρνηση, να υπάρξει μια ενιαία προβολή τουριστική του νησιού. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα είναι ότι όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, η περιφέρεια, η Δήμη, ο ΕΟΤ, η κυβέρνηση
Ακόμη και οι ιδιώτες έχουν μια ξεχωριστή προβολή του νησιού. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει ενιαία, δεν μπορεί να το επιβάλλει κάποιος βέβαια, αλλά πιθανώς μπορεί να υπάρξει συντονισμός, μια συνεργασία, έτσι ώστε σε βάθος δεκαετίας να υπάρξει μια προβολή του νησιού με ένα συγκεκριμένο σλόγγαν που θα προβάλλει το νησί και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Θα είναι μια καμπάνια ενιαία στην οποία θα συνεργάζονται όλοι οι φορείς για να μην χάνονται δυνάμεις και να μην σπαταλώνται και οι δυνάμεις και πιθανώς και χρήματα. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει το νησί, αλλά σε αυτό πρέπει να υπάρξει συνεργασία και να συμφωνήσουν όλοι. Η Λέσβος έχει απίστευτες δυνατότητες στον τουριστικό τομέα και επίσης, επειδή έχει και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι ένας λόγος παραπάνω να προσελκύει και τουρίστες και όλους τους μήνες του χρόνου, όχι μόνο το καλοκαίρι. Μία άλλη παράμετρος που αφορά σημαντικά τον τομέα του τουρισμού είναι εκείνη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόση πολύ συγκοινωνία όπως υπήρχε παλαιότερα έχει μειώσει τον θρησκευτικό τουρισμό, που ήταν και αυτός μια σημαντική παράμετρος, αλλά και γενικότερα τον τουρισμό της Λέσβου. Ως προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν κάποιες προτάσεις? Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει όντως να δούμε ξανά το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Προεβδομάδων είχα και μια συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, για το θέμα αυτό και για το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη, που διακόπτεται το καλοκαίρι. Είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Πιθανώς και παλαιότερα να μην είχαν γίνει όλες οι σωστές κινήσεις από όλους για το θέμα αυτό της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Νομίζω όμως ότι είναι καιρός να το δούμε πιο ζεστά. Προφανώς και ο θρησκευτικός τουρισμός θα ωφελήσει πάρα πολύ το νησί και από τη Βόρεια Ελλάδα πάντα υπήρχε αυτή η στήριξη. Συνεπώς πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε και νομίζω ότι και το Υπουργείο Ναυτιλίας έτσι κι αλλιώς είναι ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθεί. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν προκηρύξεις διαγωνισμών που ξεκινάνε από πολύ νωρίς. Ξέρω όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο, και αυτή είναι η εισήγησή μου, που πρέπει να το δούμε ξανά. Ποιο είναι το στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο υγιάς μας Πιπίνης ως ενδυνάμει υποψήφιος βουλευτής της Λέσβου? Παρότι σας είπα ότι ακόμη είναι κάτι το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί αν θα είμαι υποψήφιος, είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθώ σε αυτή τη θέση, επειδή όπως σας είπα έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη για τη Λέσβο, θεωρώ ότι στο κομμάτι του τουρισμού είναι αυτός ο τομέας στον οποίο εγώ θα έδινα όλες μου τις δυνάμεις. Η ανάπτυξη της Λέσβου, η αναμόρφωση της Λέσβου περνάει μέσα από την ανάπτυξη του τουρισμού. Και επειδή υπάρχουν οι ανοιχτές πληγές του προσφυγικού, θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, να αφήσουμε πίσω αυτό το κομμάτι το οποίο πλήγωσε τη Λέσβο και όλοι μαζί να βρούμε τρόπους να συνεργαστούμε και να προβάλλουμε και να αναδείξουμε τις ομορφιές της Λέσβου, γιατί έχει μοναδικές ομορφιές που δεν τις έχει κανένα άλλο νησί. Επειδή η Λέσβος δεν έχει τη θέση που της αξίζει, δεν έχει την έγκλη που της αξίζει και που την έχει, είναι ένα μοναδικό νησί, πρέπει ξανά η Λέσβος να αποκτήσει αυτή την έγκλη, να αποκτήσει το όνομα αυτό που είχε πάντοτε έτσι, από την αρχαιότητα και να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο από παντού, να γνωρίσει όλος ο κόσμος ότι η Λέσβος είναι ένα μοναδικό νησί και ότι εκτός από τις ομορφιές που έχει, έχει και πολύ όμορφους ανθρώπους. Πέδειξε μια τεράστια αλληλεγγύη, μια ανθρωπιά στα προηγούμενα χρόνια και στο μεταναστευτικό και θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το γνωρίσει και να το αναγνωρίσει όλος ο κόσμος.